Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα των ατυχημάτων στους δρόμους που έχει θεσπιστεί διεθνώς την 3η Κυριακή του Νοεμβρίου κάθε χρόνο, ο Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα διοργανώνει εκδηλώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που έχουν χαθεί στην άσφαλτο. Στην Αλεξανδρούπολη την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Για 28η συνεχή χρονιά, εμείς μπορεί να το αντιλαμβανόμαστε σε πιο πρόσφατο χρόνο, αλλά είναι 28 ολόκληρα χρόνια που έχει επιτευχθεί αυτό και τιμάται αυτήν την ημέρα η μνήμη των θυμάτων τροχαίων, αλλά και όσων έχουν επιβιώσει για την υποστήριξη, για τη δράση και για την μνήμη. Αυτό που θέλω να πω είναι στην Αλεξανδρούπολη, όπως για 11η συνεχή χρονιά, η Μητρόπολη θα τελέσει με το πέρας της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή το πρωί την επιμνημόσυνη δέηση. Λοιπόν, με ένα ανοιχτό κάλεσμα μας ακούσετε και έρθετε, όσους αφορά άμεσα, όσοι έχετε έναν άνθρωπο αγαπημένο που έχετε χάσει σε τροχαίο, ελάτε στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη με τη φωτογραφία του αγαπημένου σας προσώπου και με ένα λουλούδι. Και ας σταθούμε εκεί να αναλογιστούμε όλα όσα μας δένουν και που έχουν να κάνουν με την απώλεια, αλλά και με την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης θα λάβει χώρα παρουσίαση θεατρικού μονολόγου και ακολούθως ανοιχτή συζήτηση με θέμα οι κοινωνικές προεκτάσεις του τροχαίου ατυχήματος. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης οργανώνει μετά από ένα θεατρικό μονόλογο, συγκεκριμένα το Μπουφάν της Χάρλεϊ του Βασίλη Κατσικονούρη, θα παρουσιαστεί σε αποσπάσματα από τη Ρένα Παπανδρώνου. Εγώ θα παρουσιάσω λιγόλεπτα το παγκόσμιο σχέδιο για την οδική ασφάλεια και τη μείωση τροχαίων το 2012 στο 2030. Και η Ντέλια Τζιογκίδο από την Ένωση Ψυχολόγων Ελλάδος, ψυχοθεραπεύτρια, θα συντονίσει μια σύντομη επίσης συζήτηση που θα ακολουθήσει και θα έχει θέμα οι βαθιές κοινωνικές προεκτάσεις του τροχαίου τραύματος. Οι στόχοι της Παγκόσμιας ημέρας για τα θύματα των ατυχημάτων στους δρόμους είναι πολλοί, ενώ όπως τονίζει και τη Μακρύ, πρέπει και οι κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα. Η Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων έχει σκοπό να υποκινήσει, να επιτύχει την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Η στόχη δηλαδή και του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για αυτή την ημέρα είναι να αυξήσει τη δημόσια αναγνώριση των τεραστίων πολιών και του πόνου των θυμάτων της οδικής κυκλοφορίας και των οικογενειών τους, έτσι. Να αναγνωριστεί και το σπουδαίο έργο που επιτελούν σε καθημερινή βάση οι διασώστες, οι επαγγελματίες της υγείας, που είναι σε πρώτη επαφή με το κάθε συμβάν. Να επιστήσει την προσοχή στους τρόπους με τους οποίους τα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων και οι οικογένειές τους μπορούν να υποστηριχθούν και βέβαια να επέλθει δικαιοσύνη.